Γεια σας. Γεια σας, είμαστε και πάλι μαζί με τα νέα του Συλλόγου. Την Κυριακή 14 Απριλίου επισκεφτήκαμε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος φιλοξενεί τις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Είναι σχεδιασμένο από το αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building Workshop. Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος πήρε πρόσφατα την πρώτη θέση στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κήπων, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο δημόσιο μεσογειακό κήπο στον κόσμο. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, περιηγηθήκαμε στην έκθεση του γλύπτη Γιώργου Ζογκολόπουλου. Η έκθεση αυτή είναι αφιερωμένη αποκλειστικά σε δημόσια γλυπτά του εμβληματικού καλλιτέχνη, τα οποία βρίσκονται εγκατεστημένα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Ο στόχος της έκθεσης είναι να αποτυπώσει τον τρόπο με τον οποίο η δημόσια γλυπτική του Ζογκολόπουλου σηματοδοτεί και συνομιλεί με τους χώρους στους οποίους βρίσκεται και επικοινωνεί με το κοινό στην καθημερινότητά του, αλλά και να αναδείξει τη σημασία της δημόσιας τέχνης. Στις μόνιμες εκθέσεις του Ιδρύματος βρίσκεται και το κύπελο του Σπύρου Λούλη. Χρήστο, πλησιάζει Πάσχα. Τι θα κάνεις, θα ανέβεις στο χωριό? Νοηρά, βρίσκομαι εκεί. Γνωρίζεις αν έχει κανένα πασχαλινό έθιμο? Το χωριό είναι πολύ πλούσιο σε έθιμα. Κάποια έχουν εκλείψει, κάποια όμως συνεχίζονται. Το κλίκι. Ένα έθιμο που αφορά τους νονούς και τα βαφτιστήρια τους. Μέσα σε ένα πανέρι τοποθετούνται 11 κόκκινα αυγά, όσοι και οι μαθητές του Χριστού που έμειναν μετά την προδοσία του Ιούδα, και ένα λεμόνι που συμβολίζει τον Ιούδα. Μαζί με αυτά στέλνεται στον νονό 1-2 κιλά κρέας ή ψάρι, κατά προτίμηση γρυβάδι, και ένα πασχαλινό τσουρέκι, κουλούρα, το λεγόμενο στο χωριό κλίκι. Ασφαλώς οι μικροί πηγαίνοντας τα πανέρια αυτά στους νονούς, παίρνουν το φιλοδόρημά τους και έτσι δικαιολογείται η ανυπομονησία τους λέγοντας: «Μαμά, πότε θα πάμε το κλίκι στον ονό μας?» Κόκκινα κυλίμια ή κόκκινα πανιά. Ένα έθιμο που συνεχίζεται ακόμα και μέσα στην πόλη των Σερών. Μετά τη Μεγάλη Πέμπτη το πρωί, οι νοικοκυρές απλώνουν ένα κόκκινο πανί που μπορεί να είναι κυλίμι, μπορεί να είναι βελέτζα, το οποίο το αφήνουν στο παράθυρο, σε κάποιο πρεβάζι, ένα μπαλκονάκι, μπορεί να είναι και ένα τυχείο ή στην πόρτα του σπιτιού ή ακόμα και σε κάποιο δέντρο, και αυτό κρατιέται μέχρι την Ανάσταση. Τη Μεγάλη Παρασκευή, κατά τη διάρκεια του επιταφείου, οι νοικοκυρές οι οποίες έχουν κάποιον άρρωστο στο σπίτι απλώνουν ένα πανί στο δρόμο για να περάσει ο επιτάφιος από πάνω. Στη συνέχεια με αυτό το πανί σκεπάζουν τον άρρωστό τους. Και τώρα οι γνωστοί μας Χρήστος και Χρήστος. Πού ρε Κίτσιο? Για το Βέστα, ε! Άιντε μαζί! Άι. Εγώ για εκεί είμαι! Άι. Άι, Τάκο, εγώ από εδώ πάνω. Κι εγώ από εδώ. Κίτσιο, πού τελειώνουν τα δικά μας? Πού τελειώνουν τα δικά μας, πού τελειώνουν? Και η δεύτερη μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της, Χρήστο. Να ευχηθούμε σε όλους καλή Ανάσταση. Καλό Πάσχα και καλή αντάμωση στο χωριό.